Για δύο ημέρες τα εινοποιεία στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουν τις πόρτες τους ανοιχτές για επισκέπτες με εξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές και εκπλήξεις. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν νέε ετικέτε και ονομασίες κρασιών, θα γίνονται γευστικέ δοκιμέ συνοδεία και εδεσμάτων, ενώ θα υπάρχουν και ειδικέ τιμέ για αγορά κρασιών. Γνωρίζουμε ότι ομάδε από wine lovers, φίλου του κρασιού, παρέε, κλαμπ, οικογένειε ετοιμάζουν τι τις επιλογέ του για το πού θα κατευθυνθούν αυτό το Σαββατοκύριακο, προς ποια εινική διαδρομή. Ε, χαράζουν τη δική τους πορεία των εινοποιείων που θα δουν από κοντά και στα οποία θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και να δοκιμάσουν κρασιά. Η πανδημία δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση της ανοιξιάτικης εορταστικής εκδήλωσης των εινοποιείων τα προηγούμενα χρόνια, όμως φέτος 20 επισκέψιμα εινοποιεία των δρόμων του κρασιού της Βορείου Ελλάδος καλούν στις 28 και 29 Μαΐου τους φίλους του κρασιού. Επίση, ορισμένε περιπτώσει οι επισκέπτε θα μπορούν να απολαύσουν το γεύμα του σε επιλεγμένα εστιατόρια τη περιοχή με κρασί αγορασμένο από το Ινοπείο. Ορισμένα κτήματα διοργανώνουν εκθέσει, ομιλίε σχετικέ με το κρασί αλλά και μουσικέ εκδηλώσει. Οι επισκέπτε που, όπω έχει δείξει στο παρελθόν, έχουν αγκαλιάσει με θέρμη τη συγκεκριμένη γιορτή καλούνται να δημιουργήσουν τη δική του συνοική διαδρομή ανάλογα με την περιοχή που θα βρίσκονται ή επιθυμούν να ταξιδέψουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Κάποιον οποίο ετοιμάζει μια με παλιέ κάποιο άλλο έχει μια συναυλία έτσι, με ένα μουσικό σχήμα. Κάθε οποίο έχει λοιπόν το δικό του πρόγραμμα, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Γι' αυτό και προτείνω στους uh, τηλεθεατές να επισκεφτούν την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr, να δουν τι έχει ετοιμάσει το κάθε εινοποιείο και φυσικά να, να, να ακολουθήσουν το δικό τους uh, πρόγραμμα. Το ώραριο λειτουργίας θα είναι από τις 11 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Η είσοδος στα εινοποιεία θα είναι δωρεάν.